Γεια! Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ετοιμάσου για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Σήμερα θα πάμε όλοι για ψώνια. Θα θέλεις να έρθεις κι εσύ μαζί. Ο Μίμης, ο Ζήσης και η Φιφή μας περιμένουν στον κήπο μπροστά από το σπίτι της Φιφής. Πάμε να τους προλάβουμε. Θα πάμε όλοι μαζί για ψώνια. Ο Μίμης έχει να κάνει πολύ μέτρημα στο ταμείο και ο Ζήσης χρειάζεται ένα χεράκι για να τακτοποιήσει τις τροφές που θέλει να αγοράσει. Πάμε να δούμε τι σκαρώνουν και οι άλλοι. Ακολούθησέ με. Από εδώ. Ωραία. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Μίμη, μήπω είδε εδώ τριγύρω τη φυφή. Εδώ είμαι. Ψάχνω την τσάντα μου για τα ψώνια. Μακάρι να μπορούσα να θυμηθώ που την έβαλα. Πάμε να παίξουμε το καινούριο μου παιχνίδι. Λέγεται μετρό και μαθαίνω». Έλα λοιπόν, έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε. Γεια! Είμαι στο ταμείο. Μετράω τα ψώνια. Έχω μια φοβερή ιδέα για να παίξουμε ένα παιχνίδι. Μ' αρέσει να μετράω. Θες να με βοηθήσεις. Όταν θα έχεις μετρήσει όλα τα ψώνια θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα θέλω να μάθω πόσο καλά νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις σήμερα. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις καλά. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις πολύ καλά. Για να παίξεις πρέπει απλώς να μετρήσεις τα πράγματα που περνούν από μπροστά σου. Όταν ξέρεις πόσα είναι, κάνε κλικ στον αντίστοιχο αριθμό που υπάρχει πάνω. Άσε να σου δείξω. Εδώ έχουμε μερικά μήλα. Πόσα μήλα βλέπεις? Λοιπόν, ένα, δύο, τρία μήλα. Θα κάνω κλικ στο νούμερο τρία. <σίλιο> Εύκολο είναι. Δοκίμασε κι εσύ. <σίλιο> Πόσα νόστιμα τυράκια υπάρχουν εδώ. <σίλιο> ναι. Έχει μείνει μόνο ένα. <σίλιο> Πόσα παντζάρια μπορείς να μετρήσεις. <σίλιο> Φοβερό. Μέτρησες. Ένα. Δύο. <σίλιο> Πόσα πορτοκάλια βλέπεις εδώ? Έτσι, μπράβο! Είναι ένα, δύο, τρία... Ελπίζω να μου φτάσουν τα χρήματά μου για όλα αυτά. Πόσα γλυκά με μαρμελάδα μπορείς να δεις? Σωστά! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα... Πόσα γλυκά με μαρμελάδα μπορείς να δεις; Ναι, υπάρχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Έχεις μετρήσει όλα στα μισά ψώνια; Ας μετρήσουμε και τα υπόλοιπα. Πόσα σακουλάκια με φασόλια υπάρχουν εδώ; Το βρήκες; Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε έξι. Αγόρασα πάρα πολύ τυρί, όπως ήταν φυσικό. Πόσα κομμάτια μπορείς να δεις? Πέτυχες, Διάννα. Υπάρχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αγόρασα πάρα πολύ τυρί, όπως ήταν φυσικό πόσα κομμάτια μπορείς να δεις? Το βρήκες! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι... Πόσα πεπόνια μπορείς να μετρήσεις? Έτσι, μπράβο! Είναι ένα, δύο... Σου έχει μείνει μόνο μία παρτίδα ακόμη να μετρήσεις. Αγόρασα πάρα πολύ τυρί, όπως ήταν φυσικό. Πόσα κομμάτια μπορείς να δεις. Ναι, υπάρχουν. Ένα, δύο. Τα μέτρησες όλα. Είσαι τόσο έξυπνος, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί να ξαναπάμε για ψώνια σύντομα. Ποτέ δεν μου φτάνει το τυρί. Κάνε κλικ στο καρότσι μου, αν θέλεις να ξαναμετρήσεις. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής, αν θέλεις να παίξεις και με τους άλλους της παρέας. Κοίτα ποιος είναι εδώ. Ε, hey, ήρθε ο φίλος μας. Γύρισες, ζητώ. Τι χρώμα έχει ο βάτραχος Ξέρω, είναι πράσινος! Έχω μια λίστα με όλα τα πράγματα που θέλουμε να αγοράσουμε. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το «Βρες το κατάστημα». Εντάξει, έχω τη λίστα με τα ψώνια. Ξεκινάμε. Βρες το κατάστημα. Γεια σου, έχω να κάνω πολλά ψώνια. Έχω φτιάξει μία λίστα με όλα τα πράγματα που χρειάζομαι. Τώρα πρέπει να βρω ποια καταστήματα πουλάνε τα πράγματα που χρειάζομαι. Έλα, μπορείς να με βοηθήσεις. Αν καταφέρεις να βρεις τα σωστά καταστήματα για δύο λίστες με ψώνια, θα κερδίσεις ένα υπέροχο κομμάτι του παζλ. Πρώτα κάνε κλικ πάνω σε ένα από τα πράγματα που υπάρχουν στη λίστα με τα ψώνια. Εμπρός, κάνε μια προσπάθεια. Διάλεξε κάτι από τη λίστα μου και κάνε κλικ πάνω του. Έτσι, μπράβο! Διάλεξες λίγη γλυκόριζα. Για να δούμε τώρα ποιο κατάστημα θα επισκεφτώ για να αγοράσω λίγη γλυκόριζα. Όταν βρεις το κατάστημα, κάνε κλικ πάνω στη βιτρίνα του. Αν δεν βλέπεις εδώ γύρω το κατάστημα που ψάχνεις, κάνε κλικ πάνω μου για να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα που βρίσκονται στο τέλος του δρόμου. Αν δεν είσαι σίγουρος για το τι πουλάει ένα κατάστημα, απλώς κάνε κλικ πάνω στην πινακίδα που βρίσκεται πάνω του. Τώρα κάνε κλικ στο κατάστημα που νομίζεις ότι πουλάει λίγη γλυκόριζα. Κάνε κλικ. Κάνε κλικ. Αυτό είναι. Μπορείς να βρεις λίγη γλυκόριζα στο ζαχαροπλαστείο. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Τώρα τι θα προσπαθήσουμε να βρούμε? Ένα αεροπλανάκι. Εντάξει, σε ποιο κατάστημα μπορούμε να βρούμε κάτι τέτοιο? Σωστή σκέψη. Μπορείς να αγοράσεις ένα αεροπλανάκι στο κατάστημα παιχνιδιών. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Πού θα ήθελες να κοιτάξεις τώρα? Ένα ζευγάρι ζεστά χειμωνιάτικα γάντια. Εντάξει, ποιο κατάστημα το πουλάει αυτό? Το βρήκες. Μπορείς να αγοράσεις ένα ζευγάρι ζεστά χειμωνιάτικα γάντια στο κατάστημα ρούχων. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Έλα! δεν τελειώσαμε ακόμη. Τι θα ήθελες να κοιτάξουμε τώρα? Ένα καινούριο μαγιό για το Μίμι. Ωραία! Πού πιστεύεις ότι θα το βρούμε αυτό? Σωστά! Μπορείς να αγοράσεις ένα καινούριο μαγιό για το Μίμι. Στο κατάστημα ρούχων. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Έλα! δεν τελειώσαμε ακόμη. Τι θα ήθελες να κοιτάξουμε τώρα? Ένα φυτό για το δωμάτιό μου. Εντάξει, ποιο κατάστημα το πουλάει αυτό. Κάνε κλικ πάνω μου για να δεις τα μαγαζιά στην άκρη του δρόμου. Αυτό είναι. Μπορείς να βρεις ένα φυτό για το δωμάτιό μου στο ανθοπολείο. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Γιουπί! Τα κατάφερες! Τα βρήκες όλα όσα ήταν στη λίστα μου. Μπράβο! Τι θα ήθελες να κάνεις τώρα? Αν θέλεις να πας να παίξεις με τους άλλους της παρέας, κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής. Αν θέλεις να παίξεις πάλι μαζί μου, κάνε κλικ σε ένα από τα καταστήματα. Κοίτα ποιος είναι εδώ! hey, ήρθε ο φίλος μας! Γύρισες! Ζήτω! Βρήκες ένα πουλί! Καλά το εντόπισες! Αναρωτιέμαι ποιος έφτιαξε αυτό το λοφάκι από χώμα! Κοίτα! Ένας μικρός τυφλοπόντικας! Έχεις αναρωτηθεί ποτέ από πού προέρχονται οι τροφές που αγοράζουμε από τα καταστήματα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το φαγητό και διασκέδαση. Έλα, χρειάζομαι λίγη βοήθεια για να παίξω το φαγητό και διασκέδαση. <Κι> Ξέρεις από πού προέρχεται το φαγητό πριν έρθει στο κατάστημα. Τα φυτά μας δίνουν πολλές από τις τροφές που χρειαζόμαστε, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. Επίσης, παίρνουμε πολλά είδη τροφών και από τα ζώα, όπως το γάλα και το τυρί. Μ, τώρα μου ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα για ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε να παίξουμε. Κοίτα τα πέντε είδη τροφών που έχω στο καρότσι μου και προσπάθησε να βρεις τι είναι. Όταν θα τελειώσεις δύο καρότσια με τροφές, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Διάλεξες ένα μήλο. Λοιπόν, πού πάει αυτό? Μπράβο! <BRAVO>! Το μήλο είναι φρούτο. Έτσι πηγαίνει στον κόκκινο πάγκο. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Έχεις επιλέξει ένα κομμάτι τυρί. Πού θα το βάλεις αυτό? <σκυρίζει> Σωστά! Ένα κομμάτι τυρί. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Είναι ένα ροδάκινο. Λοιπόν, πού πάει αυτό? Σωστά! Το ροδάκινο είναι φρούτο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Εγώ δεν είμαι σίγουρος ποιο μου αρέσει περισσότερο. Μου αρέσουν τόσα πολλά. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Έχεις επιλέξει ένα μπουτι κοτόπουλου. Πού θα το βάλεις αυτό? Μπράβο! Το κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Είναι ένα λουκάνικο. Λοιπόν, πού πάει αυτό? Μπράβο! Σωστά! Το λουκάνικο φτιάχνεται από το κρέας κάποιου ζώου. Είναι πολύ ωραίο να παίζω μαζί σου. Ξέρεις σχεδόν τα πάντα για τις τροφές. Τώρα παίξε ξανά και θα σου δώσω ένα κομμάτι από το παζλ. Έχω ακόμη πέντε πράγματα στο καρότσι. Βοήθησε με να τα βάλω και πάλι στη σωστή θέση. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Διάλεξες. Ένα πράσο. Πού θα το βάλεις αυτό. Σωστά. Το πράσο είναι λαχανικό. Αναρωτιέμαι τι θα φάω σήμερα. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Είναι ένα γιαούρτι. Πού θα το βάλεις αυτό? Σωστά! Το γιαούρτι φτιάχνεται από γάλα. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Έχεις επιλέξει μία πατάτα. Λοιπόν, πού πάει αυτό? Σωστά! Η πατάτα είναι λαχανικό. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Διάλεξες ένα γογγύλι. Πού θα το βάλεις αυτό? Μπράβο! Το γονγύλι είναι λαχανικό. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Είναι ένα γάλα. Λοιπόν, πού πάει αυτό? Μπράβο! Το γάλα προέρχεται από ζώο. Συγχαρητήρια! έβαλες όλες τις τροφές στη σωστή τους θέση. Να και το κομμάτι του παζλ που σου είχα υποσχεθεί. Θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για τα τρόφιμα που βρίσκονται στην εικόνα. Κάνε κλικ σε κάθε μια από τις τροφές και θα σου πω περισσότερα για αυτές. Ή κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις άλλον ένα γύρο. Τα γονγκύλια είναι λαχανικά που φυτρώνουν κάτω από το έδαφος. Όταν ψήνονται αλλάζουν χρώμα. Από ανοιχτό κίτρινο γίνονται έντονο πορτοκαλί. Τα μήλα είναι φρούτα που βρίσκονται πάνω σε δέντρα. Στο κέντρο κάθε μήλου υπάρχουν κουκούτσια. Αυτοί είναι οι σπόροι από τους οποίους θα φυτρώσουν οι καινούργιες μηλές. Στο πανηγύρι που πήγα, έφαγα ένα μήλο καραμπελέ. Το πράσο είναι ένα μακρόστινο λαχανικό που μεγαλώνει στο χώμα. Όταν μεγαλώνει το πράσο, μπορείς να δεις τα πράσινα φύλλα του πάνω από τη γη. Το άσπρο τμήμα του είναι κρυμμένο μέσα στο έδαφος. Οι πατάτες είναι λαχανικά που φυτρώνουν κάτω από το έδαφος. Με τις πατάτες μπορείς να φτιάξεις πολλά φαγητά. Εμένα μου αρέσουν περισσότερο τα πατατάκια. Εσένα. Τα ροδάκινα είναι φρούτα που φυτρώνουν πάνω σε δέντρα. Η φλούδα τους είναι κόκκινη από τη μία πλευρά και κίτρινη από την άλλη. Μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις κλικ πάνω μου για να παίξεις άλλον ένα γύρο. Το τυρί φτιάχνεται από γάλα. Ορισμένα τυριά φτιάχνονται από γάλα αγελάδας και άλλα από γάλα κατσίκας. Ο μύμης λατρεύει τα τυριά, ακόμη και αυτά που έχουν πολύ έντονη μυρωδιά. Το γάλα είναι τροφή που παράγουν οι αγελάδες για να ταΐζουν τα μικρά τους. Το να πίνεις γάλα βοηθά στην υγεία των δοντιών, του σώματος και του σκελετού. Το γιαούρτι φτιάχνεται από γάλα που με την κατάλληλη επεξεργασία γίνεται πιο πυκνό. Άλλα γιαούρτια είναι πηχτά και άλλα αραιά βγαίνουν σε πολλές υπέροχες γεύσεις. Τα μπούτια κοτόπουλου προέρχονται βέβαια από το κοτόπουλο. Το κρέας τους βρίσκεται πάνω στο κόκαλο. Λουκάνικα τσιτσιριστά. Τα λουκάνικα φτιάχνονται από τεμαχισμένο κρέας που τοποθετείται μέσα σε πέτσα. Μερικές φορές τα σερβίρουν σε μακριά καλαμάκια. Μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις κλικ πάνω μου για να παίξεις άλλον ένα γύρο. Ωραία! Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Μίμι, μήπω είδε εδώ τριγύρω τη φυφή. Εδώ είμαι! Ψάχνω την τσάντα μου για τα ψώνια. Μακάρι να μπορούσα να θυμηθώ που την έβαλα. Καταπληκτικά! Πάμε να παίξουμε τα μπερδεμένα γράμματα! Για χαρά! Έλα να παίξουμε ένα φοβερό παιχνίδι με γράμματα! Πρώτα όμως θέλω να μάθω πόσα γράμματα θέλεις να φτιάξεις σε κάθε γύρο! Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να κάνεις ένα γράμμα κάθε φορά! Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν θέλεις να κάνεις τρία γράμματα κάθε φορά! Κοίτα αυτά τα σχήματα που κουνιούνται. Είναι κομμάτια από ένα γράμμα. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου για να τα βάλουμε στη θέση του σαν να είναι παζλ. Λατρεύω τα παζλ. Αυτά είναι τα γράμματα που θα πρέπει να φτιάξεις. Βου, γου, ε, που, νου, ή. Σε κάθε παιχνίδι θα φτιάξεις αυτά τα έξι γράμματα. Όταν θα έχεις παίξει δύο παιχνίδια θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα γράμματα. Εδώ είναι τα τρία γράμματα που θα φτιάξουμε. Αυτά τα γράμματα προφέρονται γου, βου, ή. Και εδώ είναι τα κομμάτια του γράμματος. Κάνε κλικ σε κάθε κομμάτι και μετακίνησέ το στο περίγραμμα για να φτιάξεις τα γράμματα. Κάθε γράμμα έχει το δικό του χρώμα. Το έβαλε στη θέση του. Τώρα προσπάθησε με κάποιο άλλο. Τώρα έχουμε ένα γράμμα που κουνιέται. Ας πούμε μαζί τον ήχο αυτού του γράμματος. Γου! Γου, όπως λέμε γάτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ζελέ, ιδιαίτερα στο γλυκό με κρέμα που φτιάχνει η μαμά μου. Μιαμ! Το κάνεις να δείχνει πολύ εύκολο. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Σωστά. Κοίτα πως τρέμει. Ξέρεις ποιος είναι ο ήχος αυτού του γράμματος. Ή. Ή. Όπως Ι! Αγουάρος. Ή, γεια σου κύριε Ζελέ. Είμαι ο κύριος Ζελές. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. <laughs> <laughs> το κάνεις να δείχνει πολύ εύκολο. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. <laughs> Πανέξυπνο! Έφτιαξες το γράμμα. Αυτό το γράμμα έχει τον ήχο Βου βου, όπως λέμε βίδα και βροχή. Γεια σου κύριε Ζελέ. Είμαι ο κύριος Ζελές. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. <laughs> Το κάνεις να δείχνει πολύ εύκολο. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Τώρα προσπάθησε να φτιάξεις τα άλλα γράμματα που κουνιούνται. Αυτά τα γράμματα προφέρονται νου, που, ε. Και εδώ είναι τα κομμάτια του γράμματος. Κάνε κλικ σε κάθε κομμάτι και μετακίνησέ το στο περίγραμμα για να φτιάξεις τα γράμματα. Κάθε γράμμα έχει το δικό του χρώμα. Το βρήκες! Μπράβο! Να ένα γράμμα από ζελέ! Τι ήχο έχει αυτό το γράμμα? Έχει τον ήχο νου! Νου, όπως νύχτα! Μ' αρέσει πάρα πολύ το ζελέ, ιδιαίτερα στο γλυκό με κρέμα που φτιάχνει η μαμά μου. Μιαμ! Το κάνεις να δείχνει πολύ εύκολο. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Πανέξυπνο! Φανταστικό! Έφτιαξες ένα ολόκληρο γράμμα που κουνιέται. Πώς είναι ο ήχος αυτού του γράμματος? Λέμε παπαγάλος Πολύχρωμος παπαγάλος Μ' αρέσει πάρα πολύ το ζελέ Ιδιαίτερα στο γλυκό με κρέμα που φτιάχνει η μαμά μου Μιαμ! Το κάνεις να δείχνει πολύ εύκολο Ας ξαναπροσπαθήσουμε Μπράβο! Κουνιέται ολόκληρο μπορείς να κάνεις τον ήχο αυτού του γράμματος. Πες «Ε». «Ε», όπως λέμε ελάφι. Γεια σου κύριε Ζελέ. Είμαι ο κύριος Ζελές. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. <χει> Έχει πολύ πλάκα να παίζω αυτό το παιχνίδι μαζί σου. Είσαι πολύ καλός. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να γυρίσεις στον κήπο μου. Ωραία! Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Μίμη, μήπω είδε εδώ τριγύρω τη φυφή. Εδώ είμαι! Ψάχνω την τσάντα μου για τα ψώνια. Μακάρι να μπορούσα να θυμηθώ που την έβαλα. Τι υπέροχο λουλούδι! Πάμε να παίξουμε το καινούριο μου παιχνίδι. Λέγεται μετρό και μαθαίνω. Έλα λοιπόν, έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε. Γεια σου και πάλι. Έχω κι άλλα ψώνια να μετρήσω. Μπορείς να με βοηθήσεις. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις καλά. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Αν νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις πολύ καλά. Καθώς περνούν τα ψώνια από μπροστά μας, θα σου ζητάω να μετράς πόσα είναι. Έπειτα, κάνε κλικ στον αντίστοιχο αριθμό πάνω. Ας ξεκινήσουμε. Πόσα παντζάρια μπορείς να μετρήσεις? Σωστά! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πόσα κρεμμύδια μπορείς να μετρήσεις? Πέτυχε, Διάννα. Υπάρχουν ένα, δύο, τρία. Πόσα μπουκάλια κέτσαπ μπορείς να μετρήσεις? Φοβερό! Μέτρησες! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε! Το άκουσες αυτό? Ήταν το στομάχι μου! Όλο αυτό το φαγητό που περνά μπροστά από τα μάτια μου με κάνει να πεινάω. Πόσα κραγιόνια μπορείς να μετρήσεις? Πέτυχες, Διάνα! Υπάρχουν... Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε! Πόσα πορτοκαλί καλαμάκια μπορείς να δεις? Σωστά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πόσα πράσινα καλαμάκια μπορείς να δεις. Έτσι, μπράβο. Είναι ένα, δύο. Πόσα κίτρινα κραγιόνια υπάρχουν εδώ. Το βρήκες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, Πόσα κόκκινα κραγιόνια μπορείς να δεις. Μπράβο! Αυτό είναι το σωστό. Έχεις μία παρτίδα να μετρήσεις ακόμη. Μπράβο. Πόσα πορτοκαλί καλαμάκια μπορείς να δεις. Ναι, υπάρχουν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πόσα πράσινα καλαμάκια μπορείς να δεις. Ναι, έχει μείνει μόνο ένα! Το ήξερα ότι μπορώ να βασίζομαι σε σένα. Τα μέτρησες όλα! Για βραβείο μπορείς να τυπώσεις το λογαριασμό του ταμείου. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης για να το τυπώσεις. Κάνε κλικ στο καρότσι μου αν θέλεις να ξαναμετρήσεις. Κοίτα ποιος είναι εδώ! Hey, Ήρθε ο φίλος μας!» «Γύρισες! Ζητώ!» «Εντάξει, έχω τη λίστα με τα ψώνια. Ξεκινάμε! Βρες το κατάστημα!» «Έι! Hey, πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Είμαστε πάλι στα καταστήματα στη Λεωφόρο και έχω μία καινούρια λίστα για ψώνια. Μπορείς να με βοηθήσεις να βρω πού μπορώ να τα αγοράσω όλα αυτά» Αν θες να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι, κάνε κλικ στο κουμπί «Βοήθεια». Αν είσαι έτοιμος για μία βόλτα στα καταστήματα, κάνε κλικ πάνω σε κάποιο πράγμα που βρίσκεται στη λίστα με τα ψώνια. Υπέροχα! Διάλεξες ένα τρενάκι. Εντάξει, σε ποιο κατάστημα μπορούμε να βρούμε κάτι τέτοιο? Κάνε κλικ πάνω μου για να δεις τα μαγαζιά στην άκρη του δρόμου. Κάνε κλικ πάνω μου για να δεις τα μαγαζιά στην άκρη του δρόμου. Σωστά! Μπορείς να αγοράσεις ένα τρενάκι στο κατάστημα παιχνιδιών. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Τώρα, τι θα προσπαθήσουμε να βρούμε? Μία φρατζόλα ψωμί κάλεος. Εντάξει, σε ποιο κατάστημα μπορούμε να βρούμε κάτι τέτοιο? Το βρήκες! Μπορείς να αγοράσεις μία φρατζόλα ψωμίση κάλεος στο αρτοποιείο. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Πού θα ήθελες να κοιτάξεις τώρα? Μερικές όμορφες τουλίπες. Ωραία! Πού πιστεύεις ότι θα το βρούμε αυτό? Σωστή σκέψη! Μπορείς να βρεις μερικές όμορφες τουλίπες. Στο ανθοπολείο. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Πού θα ήθελες να κοιτάξεις τώρα? Μερικά ωραία κόκκινα τριαντάφυλλα. Ωραία! Πού πιστεύεις ότι θα το βρούμε αυτό? Το βρήκες! Μπορείς να βρεις μερικά ωραία κόκκινα τριαντάφυλλα. Στο ανθοπολείο. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Έλα! δεν τελειώσαμε ακόμη. Τι θα ήθελες να κοιτάξουμε τώρα? Λίγη γλυκόριζα. Εντάξει, ποιο κατάστημα το πουλάει αυτό. Κάνε κλικ πάνω μου για να δεις τα μαγαζιά στην άκρη του δρόμου. Σωστά! Μπορείς να βρεις λίγη γλυκόριζα στο ζαχαροπλαστείο. Ωραία! Μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό από τη λίστα μας. Γιουπί! Τα κατάφερες! Τα βρήκες όλα όσα ήταν στη λίστα μου! Ποτέ δεν θα μπορούσα να τα βρω όλα αυτά μόνη μου. Ήσουν ένας πολύτιμος βοηθός. Κοίτα, κέρδισε και ένα κομμάτι του παζλ. Την επόμενη φορά που θα πας στο παζλ, ψάξε να βρεις ποια είναι η θέση του καινούριου κομματιού. Πριν όμως κάνεις οτιδήποτε άλλο, δώσε συγχαρητήρια στον εαυτό σου που τα κατάφερε τόσο καλά. Τι θα ήθελες να κάνεις τώρα? Αν θέλεις να πας να παίξεις με τους άλλους της παρέας, κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής. Αν θέλεις να παίξεις πάλι μαζί μου, κάνε κλικ σε ένα από τα καταστήματα. Ωραία! Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Μίμη, έλα! Χρειάζομαι λίγη βοήθεια για να παίξω το φαγητό και διασκέδαση. <Κι> Γεια σου και πάλι! Ξανά ήρθα στο σούπερ μάρκετ και έχω ένα καρότσι γεμάτο τρόφιμα. Μπορείς να με βοηθήσει να βάλω όλες τις τροφές στη θέση τους. Αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι, κάνε κλικ στο κουμπί της βοήθειας. Αν ξέρεις πως παίζεται, κάνε κλικ πάνω μου. Έτοιμοι, πάμε. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Διάλεξες μία μπριζόλα. Πού θα το βάλεις αυτό. <Ρι> Σωστά. Η μπριζόλα προέρχεται από κάποιο ζώο. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Έχεις επιλέξει ένα κομμάτι τυρί. Λοιπόν, πού πάει αυτό. <Ρι> Σωστά ένα κομμάτι τυρί. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Διάλεξες ένα μήλο. Πού θα το βάλεις αυτό? Μπράβο! Το μήλο είναι φρούτο. Το σωστό μέρος για όλα τα τρόφιμα είναι κανονικά το στομάχι μου. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Έχεις επιλέξει ένα γάλα. Λοιπόν, πού πάει αυτό? Σωστά! Το γάλα προέρχεται από ζώο. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Είναι ένα λεμόνι. Πού θα το βάλεις αυτό? Σωστά! Το λεμόνι είναι φρούτο. Ιούπι! Μπράβο! Τα έβαλες όλα στη σωστή του θέση. Ας ξαναπαίξουμε. Βοήθησέ με να τα βάλω και πάλι στη σωστή θέση. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. είναι μία μπανάνα. Λοιπόν, πού πάει αυτό? Μπράβο! Η μπανάνα είναι φρούτο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Εγώ δεν είμαι σίγουρος ποιο μου αρέσει περισσότερο. Μου αρέσουν τόσα πολλά. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Διάλεξες? Ένα γιαούρτι. Πού θα το βάλεις αυτό. <Ρι> Σωστά. Το γιαούρτι φτιάχνεται από γάλα. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Έχεις επιλέξει. Ένα πατζάρι. Λοιπόν, πού πάει αυτό. <Ρι> Σωστά. Το παντζάρι είναι λαχανικό. Τα λαχανικά είναι φυτά. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή. Διάλεξες μια φέτα μπέικον. Πού θα το βάλεις αυτό? Σωστά! Το μπέικον προέρχεται από το κρέας κάποιου ζώου. Κάνε κλικ πάνω σε κάποια τροφή έχεις επιλέξει ένα ροδάκινο. Λοιπόν, πού πάει αυτό? Μπράβο! <BRAVO>! Το ροδάκινο είναι φρούτο. Έτσι πηγαίνει στον κόκκινο πάγκο. Συγχαρητήρια! Έβαλες όλες τις τροφές στη σωστή του θέση. Θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για τα τρόφιμα που βρίσκονται στην εικόνα. Κάνε κλικ σε κάθε μια από τις τροφές και θα σου πω περισσότερα για αυτές. Ή κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις άλλον ένα γύρο. Το μπέικον είναι κρέας χοιρινού. Σε πολλούς ανθρώπους αρέσει το μπέικον για πρωινό. Οι μπριζόλες είναι χοντρές φέτες κρέατος με κόκαλο. Τις παίρνουμε από τα ζώα, όπως το γουρούνι ή το αρνί. Το γιαούρτι φτιάχνεται από γάλα, που με την κατάλληλη επεξεργασία γίνεται πιο πυκνό. Άλλα γιαούρτια είναι πηχτά και άλλα αραιά. Βγαίνουν σε πολλές υπέροχες γεύσεις. Το γάλα είναι τροφή που παράγουν οι αγελάδες για να ταΐζουν τα μικρά τους. Το να πίνεις γάλα βοηθά στην υγεία των δοντιών, του σώματος και του σκελετού. Το τυρί φτιάχνεται από γάλα. Ορισμένα τυριά φτιάχνονται από γάλα αγελάδας και άλλα από γάλα κατσίκας. Ο Μίμης λατρεύει τα τυριά, ακόμη και αυτά που έχουν πολύ έντονη μυρωδιά. Μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις κλικ πάνω μου για να παίξεις Άλλον ένα γύρο. Τα λεμόνια, τα πορτοκάλια και τα grapefruit ανήκουν στην ίδια οικογένεια φρούτων, τα εσπεριδοειδή. Μπορείς να φας τη ζουμπερή σάρκα των πορτοκαλιών και των grapefruit ή να τα στύψεις για να φτιάξεις έναν πολύ γευστικό χυμό. Οι μπανάνες είναι φρούτα που φυτρώνουν σε χώρες με πολύ ζέστη. Όταν είναι άγουρες είναι πράσινες, ενώ όταν οριμάζουν γίνονται κίτρινες. Κοίτα ποιος είναι εδώ! Ει! Hey, ήρθε ο φίλος μας! Γύρισες! Ζήτω! Καλημέρα κύριε Βάτραχε! Κοίτα! Κοίτα. Ένας φάτραχος. Θυμάσαι που είχαμε δει βατράχους στη λιμνούλα του πάρκου. Έχω μια λίστα με όλα τα πράγματα που θέλουμε να αγοράσουμε. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το «Βρες το κατάστημα». Καταπληκτικά! Πάμε να παίξουμε τα μπερδεμένα γράμματα! Γεια σου και πάλι! Ήρθες να με βοηθήσεις να τακτοποιήσω τα κομμάτια των γραμμάτων? Φοβερό παιχνίδι! Αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται, κάνε κλικ στο κουμπί της βοήθειας ή κάνε κλικ πάνω μου για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρώτα όμως θέλω να μάθω πόσα γράμματα θέλεις να φτιάξεις σε κάθε γύρο. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να κάνεις ένα γράμμα κάθε φορά. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν θέλεις να κάνεις τρία γράμματα κάθε φορά. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα γράμματα. Αυτό είναι το πρώτο γράμμα που θα βάλουμε σε τάξη. Αυτό το γράμμα έχει τον ήχο «Η». E". Και εδώ είναι τα κομμάτια του γράμματος. Κάνε κλικ σε κάθε κομμάτι και μετακίνησέ το στο περίγραμμα για να φτιάξεις το γράμμα. Σωστά! Κοίτα πως τρέμει! Ξέρεις ποιος είναι ο ήχος αυτού του γράμματος! Ή! Ή! Όπως ύπος! Γεια σου κύριε Ζελέ! Είμαι ο κύριος Ζελές! Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω! <χει> Κοίτα! Εδώ είναι το επόμενο γράμμα! Έχει τον ήχο! Νου! Και εδώ είναι τα κομμάτια του γράμματος. Κάνε κλικ σε κάθε κομμάτι και μετακίνησέ το στο περίγραμμα για να φτιάξεις το γράμμα. Το βρήκες! Φανταστικό! Έφτιαξες ένα ολόκληρο γράμμα που κουνιέται. Πώς είναι ο ήχος αυτού του γράμματος? Νου! Νου, όπως τα νέα που διαβάζουμε στην εφημερίδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ζελέ, ιδιαίτερα στο γλυκό με κρέμα που φτιάχνει η μαμά μου. Μιαμ! Να άλλο ένα γράμμα για να φτιάξουμε. Αυτό το γράμμα έχει τον ήχο Ε. Και εδώ είναι τα κομμάτια του γράμματος. Κάνε κλικ σε κάθε κομμάτι και μετακίνησέ το στο περίγραμμα για να φτιάξει το γράμμα. Ευχαριστώ! Μπράβο! Να ένα γράμμα από ζελέ! Τι ήχο έχει αυτό το γράμμα? Έχει τον ήχο Ε! Ένα μεγάλο Ε για τον ελέφαντα! Μ' αρέσει πάρα πολύ το ζελέ, ιδιαίτερα στο γλυκό με κρέμα που φτιάχνει η μαμά μου! Μιαμ! Τώρα ας φτιάξουμε το γράμμα που έχει τον ήχο γου! Και εδώ είναι τα κομμάτια του γράμματος. Κάνε κλικ σε κάθε κομμάτι και μετακίνησέ το στο περίγραμμα για να φτιάξεις το γράμμα. Πανέξυπνο! Τώρα έχουμε ένα γράμμα που κουνιέται. Ας πούμε μαζί τον ήχο αυτού του γράμματος. Γου! Όπως λέμε γάντια! Αυτό μας έρχεται γάντι! Γεια σου κύριε Ζελέ! Είμαι ο κύριος Ζελές! Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω! <laughs> Τώρα ας φτιάξουμε το γράμμα που έχει τον ήχο... Πού! Και εδώ είναι τα κομμάτια του γράμματος! Κάνε κλικ σε κάθε κομμάτι και μετακίνησέ το στο περίγραμμα για να φτιάξεις το γράμμα! Μπράβο! κουνιέται ολόκληρο. Μπορείς να κάνεις τον ήχο αυτού του γράμματος. Πες πού. <συσίλια> πού όπως πιγκουίνος. Πού, πού, πολύ ωραία. Γεια σου κύριε Ζελέ. Είμαι ο κύριος Ζελές. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. Να <χιχιχι> <συσίλια> άλλο ένα γράμμα για να φτιάξουμε. Αυτό το γράμμα έχει τον ήχο βου. Και εδώ είναι τα κομμάτια του γράμματος! Κάνε κλικ σε κάθε κομμάτι και μετακίνησέ το στο περίγραμμα για να φτιάξεις το γράμμα! Σωστά! Πανέξυπνο! Έφτιαξες το γράμμα! Αυτό το γράμμα έχει τον ήχο βου! Βου! Όπως λέμε βάρκα! Μ' αρέσει πάρα πολύ το ζελέ, ιδιαίτερα στο γλυκό με κρέμα που φτιάχνει η μαμά μου. Μιαμ! Κοίτα πόσα τρεμουλιαστά γράμματα έφτιαξες! Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να γυρίσεις στον κήπο μου. Καλώς ήλθες στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, Έχεις ένα κομμάτι του παζλ έτοιμο να το βάλεις στη θέση του. Υπολόγισε ποια είναι η θέση του και σύρε το μέχρι εκεί. <Τι> Αυτό φαίνεται σωστό. Μπράβο σου! Να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Ποια είναι η θέση του? Έτσι μπράβο! Να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Ποια είναι η θέση του? Ωραία! Το τέριαξες πολύ σωστά. Να άλλο ένα κομμάτι του πάζλ. Ποια είναι η θέση του? Αυτό φαίνεται σωστό. Μπράβο σου! Αυτό το τμήμα του πάζλ τελείωσε. Τώρα κοίτα τι θα συμβεί αν κάνεις κλικ στις εικόνες. Και μην ξεχνάς, υπάρχουν άλλα τέσσερα κομμάτια του πάζλ για να βρεις στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων. Τελείωσες! Όλα τα κομμάτια του παζλ είναι στη θέση τους. Τώρα, κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις πόσα πολλά συμβαίνουν.